Οι εξελίξει στη Λιβύη τρέχουν καθημερινά με απότερο σκοπό από την συντριπτική πλειοψηφία χωρών και διεθνών οργανισμών η πολύπαθη χώρα να κερδίσει το στοίχημα των εκλογών του Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα το στρατιωτικό τμήμα πληροφοριών του στρατάρχη Χαφτάρ δήλωσε ότι η ειδική ομάδα της ταξιαρχίας Ταρίκ Μπίνι Διεξάγει επίγειες στρατιωτικέ επιχειρήσει για να χτυπήσει τι περιοχέ των τρομοκρατικών ομάδων και τη αντιπολίτευση του Τσάντ και να διαλύσει τρομοκρατικού θύλακε που υπάρχουν στα νότια τη Λιβύης σε συνδυασμό με αεροπορικέ προσβολέ που επιχείρησαν μαχητικά αεροσκάφη του Λίβιου στρατάρχη. Από την άλλη πλευρά, το Accord Front for Change in Chant, Φακτ ανέφερε ότι απόκρουσε εν μέρη την επίθεση της ταξιαρχίας Ταρικ Μπιν η οποία υποστηρίχθηκε από Σουδανούς μισθοφόρους και υπό την επίβλεψη των ειδικών δυνάμεων του Γαλλικού στρατού και σκότωσε 11 εξ αυτών, τραυματίζοντας δεκάδες άλλους. Στο ίδιο πλαίσιο, ο στρατιωτικός αναλυτής Αντέλ Αμπτούλ Κάφη δήλωσε στο Arid ότι οι συγκρούσεις που σημειώθηκαν είναι φυσικό αποτέλεσμα. Ο λόγο είναι επειδή τα βαριά όπλα που διαθέτει το ΦΑΚΤ έχουν γίνει απειλή για την παρουσία των πολιτοφυλακών Χαφτάρ στην νότια περιοχή και την διασφάλιση τη ειρήνη στη Λιβύη γενικότερα. Ο Αντέλ Αμπτουλουκάφη πρόσθεσε ότι το ΦΑΚΤ συνεργαζόταν κάποτε με τι πολιτοφυλακέ του Χαφτάρ καθώ του χρηματοδοτούσε και του όπλιζε. Αλλά αφού τερματίστηκε ο εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη και η χώρα βαδίζει για τη διεξαγωγή εκλογών, οι άντρε του ΦΑΚΤ Στράφηκαν εναντίον του Λίβιου στρατάρχη. Ενώ ο αριθμό των ξένων μισθοφόρων πολλαπλασιάζεται κάθε μέρα και η επιρροή του στο Λιβικό έδαφο αυξάνεται, πολλοί το βλέπουν ω κίνδυνο και απειλή για την εθνική ασφάλεια τη Λιβύη και θεωρούν υπεύθυνο το Προεδρικό Συμβούλιο και την κυβέρνηση και αμφισβητούν την ικανότητά του να χειριστούν μια τέτοια ευθύνη. Ωστόσο, ο Χαφτάρη είναι εκείνο ο οποίο διατηρεί την ειρήνη στην επικράτεια τη Λιβύη, διαλύοντα του τρομοκρατικού θύλακε στα νότια τη χώρα. Το πρόβλημα, ωστόσο, τη παρουσία των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων εξακολουθεί να παραμένει το μεγάλο αγκάθι για την πορεία τη Λιβύη προ τι εκλογέ, αφού δεν υπάρχει ακόμη καμία στρατιωτική κίνηση από τη διεθνή κοινότητα για αποστολή δυνάμεων στην χώρα προκειμένου να αναγκαστούν σε φυγή ξένε στρατιωτικέ δυνάμει και μισθοφόροι. Και μπορεί το Συνέδριο Βερολίνο 2 να αποφάσισε υπέρ της αποχώρησης ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων, ωστόσο αυτή η απόφαση με υπετιότητα κυρίως της Τουρκίας παραμένει ανεφάρμοστη. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι το σενάριο των εκλογών του Δεκεμβρίου στη Λιβύη είναι κυριολεκτικά στον αέρα και η επανάληψη του εμφυλίου πολέμου να είναι υπαρκτή μηδέα αποκλειόμενη στη πιθανότητα τριχοτόμηση της χώρας σε τρία κρατήδια, ανατολικό, δυτικό και νότιο, τα οποία να είναι ενωμένα σε ένα χαλαρό ομοσπονδιακό κράτος και το καθένα από αυτά θα έχει τους δικούς του οικονομικούς πόρους και φυσικά πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ίσως τελικά μετά από περιπέτειες που εκτιμούμε ότι θα βιώσει η Λιβύη τους επόμενους μήνες, η τελική κατάληξη να είναι η τριχοτόμηση της χώρας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.